Καλημέρα κύριε Δημοκράτη. Καλημέρα Σταργιό, καλημέρα Κώστα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλά. Αντιπρόεδρος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ και μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ. Σωστά. ΠΑΟΚ, έτσι. Σωστά. Ωραία. Πόσες συσκέψεις έγιναν κύριε Παπαδόπουλε αυτά τα χρόνια για τη Νέα Τούμπα, από το ξεκίνημα του ονείρου μέχρι να φτάσουμε στη χθεσινή παρουσίαση, προχθεσινή? Γίνανε αρκετές, οι οποίες δεν χρειαζόταν να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Αυτό που βγαίνει στη δημοσιότητα πλέον είναι η ιστορική αυτή τη στιγμή των υπογραφών με την κορυφαία μελετητική εταιρεία, την Popoulos, και την κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία της Alpho, που όπως γνωρίζουμε όλοι, από ό,τι μάθαμε δηλαδή από τον κύριο Φωτεινό, ότι είναι μια εταιρεία η οποία έχει κάνει πάρα πολλά έργα και όλα με επιτυχία ανά την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι ευωδόθηκαν όλες αυτές οι μακροχρόνιες συζητήσεις οι οποίες είχαν γίνει και τελικά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την κατασκευή του γηπέδου. Είπε ο κύριος Γκαγκάτσης ότι χωρίς τον Ιβάν Σαββίδη δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Νομίζω πως δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Και συμπληρώνω εγώ ότι όχι μόνο δεν θα βρισκόμασταν εδώ όσο αναφορά το γηπεδικό και ένα έργο το οποίο θα είναι έργο ζωής για την οικογένεια του ΠΑΟΚ και όχι μόνο για την Βόρειο Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα γενικότερα, γιατί θα είναι ένα στολίδι πανευρωπαϊκού επίπεδου, αλλά και για το αγωνιστικό και για το πόσο ΠΑΟΚ το 2012 που ήρθε ο κύριος Σαββίδης βρισκόταν εκεί που βρισκότανε και τελικά έφτασε στο σημείο αυτό να μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό γήπεδο, να μιλάμε για τίτλους, να μιλάμε για Ευρώπη, να φτάνουμε στους 8 της Ευρώπης, δηλαδή μιλάμε για μια επανάσταση του ΠΑΟΚ και αυτή οφείλεται στον κύριο Ιβάν Σαββίδη. Και μια άνθηση του Εραστέχνη, που σαφώς υπάρχει προσπάθεια του κυρίου Κατσαρή και δική σας και όλων των ανθρώπων που εμπλέκονται και είναι και πολλοί και μπράβο τους. Αλλά ήταν καταλυτικός παράγοντας και είναι και ο κύριος Ιβάν Σαββίδης για την άνθηση του Εραστέχνη, έτσι δεν είναι? Μα είναι κοντά σε όλα τα τμήματα. Είναι κοντά τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει τμήμα που να μην ενδιαφέρεται. Ο Γιώργης και ο κύριος Σαββίδης παρακολουθούν τα πάντα από μακριά που βρίσκονται και πάντα καίρουν και μας στέλνουν συγχαρητήρια μηνύματα για τις επιτυχίες τις οποίες κάνουμε. Έχει εφιστεί με τον ΠΑΟΚ ο πρόεδρος. Δεν θα ξεχάσω και όσες φορές μου δίνεται η ευκαιρία το λέω. Είχαμε τη γιορτή για το πρωτάθλημα το οποίο είχαμε πάρει και βρισκόμασταν σε ένα κέντρο διασκεδάσεως μαζί με τον πρόεδρο. Εκείνη την ημέρα είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα βόλεϊ. Ίσως σας κουράζω λίγο αλλά αξίζει τον κόπο. Είχε πάρει το πρωτάθλημα βόλεϊ και γυρνούσε από την Αθήνα. Είχε πάρει μέσα από το Μελίνα Μερκούρι. Ετοιμαζόταν ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα του βόλεϊ και να το πάει στο Καρεσκάκι για να πανηγυρίσουν μαζί με τον Ολυμπιακό. Και όλοι μαζί και τελικά το χάσανε μέσα εκεί. Και λέω τον πρόεδρο, πρόεδρε πάμε στο αεροδρόμιο, έρχεται η ανδρική ομάδα του Βόλε να την προϋπαντήσουμε. Με μία κουβέντα μόνο, με μία κουβέντα άφησε τη γιορτή και πήγαμε μαζί στο αεροδρόμιο για να προϋπαντήσουμε την ομάδα που είχε φέρει το κύπελο από την Αθήνα. Θέλω να πω με αυτόν, θέλω να τονίσω ότι το μικρόβιο του ΠΑΟΚΤΣΙ έχει μπει για τα καλά μέσα στον πρόεδρο και νομίζω ότι είναι πλέον ένας από εμάς. Σε αυτή την περίοδο, κύριε Παπαδόπουλε, της πενταετίας που ένα όνειρο έπαιρνε σιγά σιγά σάρκα και οστά παρά τις καθυστερήσεις, τα εμπόδια, τη γραφειοκρατία, υπήρξαν στιγμές που ο κύριος Σαββίδης απογοητεύτηκε, εκνευρίστηκε? Πώς ήταν όλο αυτό το διάστημα στις συσκέψεις που ήταν και πολλές όπως είπατε και πολύ ωραίες από ό,τι γνωρίζουμε? Ένα-ένα να τα πάρουμε. Απογοήτευση δεν ένιωσε ποτέ. Είναι δυνατός, είναι πόντιος, είναι πολεμιστής και ξέρει να μην απογοητεύεται ποτέ. Το αν θύμωσε κάποιες στιγμές γιατί κολλησιεργούσαν κάποια πράγματα και δεν τελειώναν τόσο γρήγορα όσο έπρεπε να τελειώσουν, αυτό ναι.
αλλά απογοήτευση δεν ένιωσε ποτέ, ούτε πρόκειται να νιώσει απογοήτευση με τον ΠΑΟΚ. Κάθε τι το οποίο τον φέρνουν εμπόδια, τον κάνουν και πιο δυνατό και πιο έτοιμο στο να πετύχει αυτά τα οποία έχει βάλει σαν στόχο. Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε διπλή ιδιότητα, να είστε δηλαδή και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη και της ΠΑΕΠΑΟΚ. Και το ερώτημα των φιλάθλων είναι πότε μπαίνει στην εξίσωση της συζήτησης ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή του γηπέδου της Τούμπας. Ναι, να τονίσω ότι δίπλα στον πρόεδρο, στον Ιβάν Σαββίδη, βρίσκομαι από τις πρώτες μέρες τις οποίες έχει έρθει στο Διοικητικό του Συμβούλιο, από το 12 δηλαδή μέχρι και σήμερα. Βρίσκομαι κοντά του και έχω μάθει πάρα πολλά. Όσον αφορά βέβαια τον πρόεδρο, τον κύριο Κατσαρή, είμαι στο Συμβούλιο από τότε που βγήκε και ο ίδιος. Έτσι δηλαδή βαδίζουμε μαζί, όταν είχαμε 5 τμήματα όλα και όλα στον Εραστέχνη και τα έχουμε φτάσει εσύ μαζί με το σκάκι που κάναμε, το αγαπημένο παιχνίδι του Προέδρου, το αγαπημένο άθλημα του Προέδρου, το κάναμε το τελευταίο, το 24ο, το σκάκι. Ο ΠΑΟΚ, ο Εραστέχνης ΠΑΟΚ, θα μπει στην εξίσωση αμέσως μόλις τελειώσει η μελέτη και θα χρειαστεί να μιλήσουμε για το γήπεδο, για τις εγκαταστάσεις τις οποίες θα πάρει ο ΠΑΟΚ, αυτές που θα χρειαστούν, ώστε τα τμήματα του Εραστέχνη να εκτοξευθούν και αυτά. Διότι φανταστείτε τώρα τα τμήματα του Εραστέχνη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εγκαταστάσεις οι οποίες μπορώ να πω ότι δεν είναι και αυτές που πρέπει να είναι, να μπουν σε ένα γήπεδο τελευταία λέξη της τεχνολογίας και να μπορούν οι αθλητές να αθλούνται και να προπονούνται σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Θα εκτοξευθούν όλα τα τμήματα του Εραστέχνη που θα βρίσκονται εκείνη την περίοδο στο γήπεδο το καινούριο. Άρα θα μπουν, αφού τελειώσει τέλος 31 περίπου, 30 Αυγούστου, τέλος Αυγούστου, αφού τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες όσον αφορά τη μελέτη του γηπέδου, ναι. Αμέσως μετά θα μπει και ο Εραστέχνης για να συζητήσει τα θέματα που αφορούν τον ίδιο. Ναι, γιατί θα πρέπει να υπάρξει μια υπογραφή, ένα μνημόνιο μεταξύ του επενδυτή, του Ιβάν Σαββίδη δηλαδή, και του ιδιοκτήτη της Τούμπας, του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Έχει γίνει προεργασία για τον τρόπο που θα το χειριστείτε ως θέμα στον Εραστέχνη, στον ΑΣ? Οπωσδήποτε το συζητάμε μεταξύ μας για να δούμε τι χώρους θα χρειαστούμε ώστε απρόσκοπτα να γυμνάζονται οι αθλητές μας. Η προεργασία μεταξύ μας έχει γίνει βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι οι όροι της συνεργασίας, της συμφωνίας. Και από ό,τι ξέρουμε, πώς θα παραχωρηθεί το γήπεδο, σωστά, ναι. Η μετεγκατάσταση τμήματων για τα 2 χρόνια αυτά τα οποία θα χρειαστεί να βρίσκονται κάπου αλλού ο Εραστέχνης, τα γραφεία του, το ίδιο ισχύει φυσικά και τα γραφεία της ΠΑΕ. Είναι και προγραμματισμένη, φαντάζομαι, όπως το έχετε πει πολλές φορές, και Γενική Συνέλευση για να τεθεί το σχέδιο της συμφωνίας εις γνώση και όλων των μελών. Διότι αυτή η απόφαση πολύ σωστά, έτσι ακριβώς, το σύνολο των μελών. Αλλά νομίζω αναφέρθηκε και στην συνάντηση η οποία κάναμε προχθές, στην press conference την οποία κάναμε, ότι θα πάρουν μέρος και οι φιλάθλοι σε κάποιες σχετικές ερωτήσεις που μπορεί να γίνουν για το γήπεδο. Δηλαδή ο πρόεδρος είναι ανοιχτός ώστε να μιλήσουν και οι φιλάθλοι στο πώς βλέπουν δηλαδή το καινούριο γήπεδο. Το εγχείρημα, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Φαντάζομαι σας καλύπτει απόλυτα το χρονοδιάγραμμα της παρουσίας του ΠΑΟΚ στο νέο του γήπεδο την χρονιά ορόσημο το 2026, δηλαδή με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση αυτού του μεγάλου συλλόγου. Βεβαίως. Όλοι αδειμονούμε ώστε στα γενέθλια του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια να το γιορτάσουμε μέσα στο στολίδι, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο καινούριο μας γήπεδο, και από εκεί και πέρα να αρχίσει μια καινούρια ιστορία, μια καινούρια περίοδο με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος θα εκτοξευθεί σίγουρα στα ουράνια, διότι φανταστείτε ένα τέτοιο γήπεδο τι μπορεί να φέρει, τι παραπάνω πράγματα μπορεί να φέρει, με έναν πρόεδρο εύρωστο οικονομικά που δεν φύγεται χρημάτων και βλέπετε ήδη
ήδη φαίνεται από, από τις κινήσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή ότι πάει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα μεσουρανεί τα επόμενα χρόνια στο πρωτάθλημα το ελληνικό και όχι μόνο. Και αυτό δείχνει ότι δεν έχει καμία σχέση, αυτό που είπε και ο κ. Γκαγκάτσης, δεν έχει καμία σχέση με το γήπεδο. Άλλο το αγωνιστικό, άλλο το γηπεδικό. Και στα δύο ταμπλό θα παίξουμε εξίσου δυνατά. Πάντως είναι εντυπωσιακό, κύριε Παπαδόπουλε, το ότι το σύνολο του κόσμου του ΠΑΟΚ, που ξέρετε πολύ καλά ότι μας αρέσει γενικότερα να δημιουργούμε στρατόπεδα και να μαλώνουμε άλλες φορές δικαίως, άλλες φορές αδίκως, το σύνολο λοιπόν αναγνωρίζει την πολύ καλή δουλειά που έγινε από όλους στον ΠΑΟΚ για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Το τόνισαν και οι άνθρωποι των δύο εταιριών, και ο κ. Ζενέλλον και ο κ. Φωτεινός, ότι έμειναν εντυπωσιασμένοι από τη δουλειά που έγινε από τον ΠΑΟΚ και το project που παρουσιάστηκε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Και καμιά φορά δεν είναι κακό να ευλογούμε και τα δικά μας γένια. Όχι, να λέμε όχι, τα στραβά, να λέμε και τα καλά. Βέβαια είναι πραγματικότητα και χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω, επειδή βλέπω και παρακολουθώ, ζω μέσα στην πόλη 24 ώρες 24 και βλέπω το τι γίνεται, πρέπει να τονίσω το εξής. Θέλει συσπήρωση του κόσμου γύρω από την ομάδα και γύρω από τον πρόεδρο, γύρω από τον ερασιτέχνη, γύρω από την ΠΑΕ, γύρω από οτιδήποτε είναι παοκτσίδικο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι παρακολουθώ πάρα πολλά ζυζάνια, παιδιά, πάρα πολλά ζυζάνια, τα οποία θέλουν να σπείρουν τη διχόνοια στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πρέπει αυτός ο κόσμος να κλείσει τα αυτιά του, πολλές φορές με δικό του τρόπο να υπερασπιστεί αυτά τα ιδανικά του ΠΑΟΚ, γιατί βλέπω ότι οι κύκλοι των Αθηνών, και αυτό δεν είναι υπερβολή, προσπαθούν με χίλιους δυο τρόπους να σπείρουν ζυζάνια στην οικογένεια και να σπείρουν τη δυσπιστία. Δεν πρέπει να περάσει αυτό. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για ένα σκοπό. Ο σκοπός μας είναι το να φτάσουμε τον ΠΑΟΚ όσο πιο ψηλά μπορούμε, γιατί ταβάνι δεν υπάρχει. Άρα πρέπει να το δούμε αυτό, διότι παρακολουθώ κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία σε κάθε τους λόγο προσπαθούν να φέρουν διχόνοια, να σπείρουν διχόνοια στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και αν ο κόσμος του ΠΑΟΚ αυτός τσιμπήσει πάνω σε αυτά τα οποία λένε, τότε δεν θα είναι σωστό, δεν θα είναι καλό αυτό. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, να συσπηρωθούμε γύρω από τον πρόεδρο και γύρω από την ομάδα και όλα θα πάνε καλά. Αυτό να είναι σίγουρος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ισχύει αυτό που λέτε. Και για την απόπειρα δημιουργία διχασμού. Μα και από εκεί ξεκίνησα. Από εκεί ξεκίνησα, από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησα. Γιατί στην Αθήνα τους ξέρουμε τους εχθρούς μας. Ξέρουμε ότι αυτό που φοβούνται αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή τους είπα ότι είναι ο εφιάλτης σας. Ο κύριος Σαββίδης έχει γίνει ο εφιάλτης σας. Θα κοιμάστε και θα ξυπνάτε με την ιδέα αυτή, ότι ο ΠΑΟΚ θα σας ξεπεράσει, ήδη σας ξεπέρασε και πήρε τα ντάμπλ, και θα φτάσει εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άλλο αυτό, εκεί είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Εδώ μιλάω για τη Θεσσαλονίκη. Μιλάω για παραγωγούς και δημοσιογράφους εδώ στη Θεσσαλονίκη που μηδενίζουν τα πάντα. Που δεν τους αρέσει ο ένας, δεν τους αρέσει ο άλλος, δεν τους αρέσει ο προπονητής. Μόνο δεν. Σε αυτή την λαοπρόβλητη ομάδα, την ομάδα της Μακεδονίας, της Βορείου Ελλάδος, που έχει παντού σε όλο τον κόσμο, που έχει φιλάθλους, προσπαθούν να διασπείρουν ζυζάνια. Δεν πρέπει να τους περάσει αυτό το πράγμα. Διότι θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι παίζουν το ρόλο κάποιων ανθρώπων από κάτω. Δεν το θεωρώ, είμαι σίγουρος. Δεν το θεωρώ. Διότι η κριτική κάνετε κι εσείς. Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Και σε ένα Στέργιο και σε ένα Κώστα. Ότι κάνετε κριτική. Η κριτική είναι ευπρόσδεκτη. Αν είναι δυνατόν, δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος αν δεν υπάρχει κριτική. Αλλά αυτή η κακή κριτική η οποία γίνεται, η οποία μηδενίζει τα πάντα μετά από ένα κακό αποτέλεσμα ή μετά από μια κακή μεταγραφή που δεν πέτυχε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν παραγωγή συσταγωγικά, οι οποίοι παίρνουν μια, δυο, τρεις μεταγραφές που δεν έχουν πετύχει στα τόσα χρόνια που έχει έρθει ο πρόεδρος, και από εκεί και πέρα τονίζουν μόνο αυτούς. Το τι φτιάχνει, το τι φέρνει, το τι παίκτες έφερε και πήγαμε τόσο καλά όσο πήγαμε και πήραμε τα κύπελα και τα πρωταθλήματα, εκεί δεν λέει κανένα τσιμούκια, εκεί περνάνε μπάι όλα. Μάλιστα. Άρα επανέρχομαι σε αυτό που είπες, Κώστα, ότι ναι, αυτή η Θεσσαλονίκη ξεκινάει το κακό.
ούτως ή άλλως τα κάθρα από μέσα πέφτουν. Ήθελα να σα ρωτήσω για το μεγάλο όγκο δουλειάς που έχει ο Ρασιτέχνης με 10 τμήματα και του χρόνου. Και ήταν πολύ ευχάριστο που και τα κορίτσια του Πόλο, μια πολύ νεανική ομάδα, κύριε Παπαδόπουλε, κατάφερε και έμεινε στην κατηγορία. Πραγματικά με πολύ μικρά κορίτσια τα περισσότερα. Αλλά έχετε δουλειά και του χρόνου, μπόλικη. Και για επιτυχίες και για κύπελλα. Τμήματα 24. Απλώς αναφέρεις 10, επειδή είναι αυτά που είναι στην Αλφα Εθνική. Αυτά που είναι στην Αλφα Εθνική, ναι. Πράγματι, Εστέργιο, βλέπω ότι έτσι, τέτοιους και δεν αυτή τη στιγμή, δεν λαϊκίζω, έτσι, τέτοιους δημοσιογράφους θέλω, οι οποίοι ασχολούνται με όλα τα τμήματα και όχι συγκεκριμένα μόνο με το ποδόσφαιρο. Πράγματι, όχι, είχαμε αγωνία για το γυναικείο πόλο, να ξέρετε. Νομίζω και εσείς. Μάλιστα. Μεγάλη υπόθεση. Ήταν μιλάμε για το γυναικείο πόλο. Στο γυναικείο πόλο είχε γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ήταν ενωμένοι όλοι μαζί εκεί. Υπήρχε ένας έφορος ο οποίος έτρεχε 24 ώρες το 24ωρο, ο Γιώργος Σταυριανίδης, και κατόρθωσαν όλοι μαζί με αυτή την νεανική ομάδα, πραγματικά την νεανική ομάδα, να καταφέρουν να μείνουν στην κατηγορία. Ήταν πρώτη φορά, ήταν νεοφώτιστη ομάδα και παρόλα αυτά έκανε μια πολύ τρελή κούρσα στο τελευταίο διάστημα και έκανε 4 συνεχόμενες νίκες και πέτυχε το να μείνει στην κατηγορία. Φέτος πιστεύω ότι θα γίνει ακόμα καλύτερη η ομάδα, διότι οι παίκτριες αυτές οι περισσότερες έμειναν, θα γίνουν και κάποιες μεταγραφές και θεωρώ ότι ο στόχος μας είναι η πρώτη οκτάδα του πρωταθλήματος όσον αφορά το πόλο, επειδή μίλησες, και μπράβο γι' αυτό, χάρηκα που μίλησες και για αυτό το τμήμα, το οποίο σε εισαγωγικά είναι το 8ο τμήμα του Ερασιτέχνη που είναι στην αλφα-εθνική κατηγορία. Βέβαια όλα τα τμήματα ίδια είναι, αλλά αυτό από πλευράς επιτυχιών εννοώ. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα να έχετε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε ξανά. Πράγματι, σας θέλω κοντά μας, να είστε μόνο με τα 4 ιερά γράμματα, τα 4 γράμματα του ΠΑΟΚ, και να αφήσουμε στην άκρη, όχι εσείς, αυτοί οι οποίοι σκέφτονται πονηρά για την ομάδα, ότι δεν θα περάσει τίποτα από όλα αυτά, ότι είμαστε όλοι μαζί, διοίκηση, ομάδα, λαός ενωμένοι. Ωραία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.